Η κριτική φιλοξενία ζέστανε τις καρδιές τους και απάλυνε τις πληγές τους. Βίωσαν δραματικές στιγμές σε διαδρομές χιλιομέτρων, καθώς εκδιώχθηκαν από την πατρίδα τους και με τις εφιαλτικές στιγμές να συνεχίζονται μεσοπέλαγα στον δρόμο της προσφυγιάς, έχοντας όμως πηξίδα την ελπίδα. Φιλοξενήθηκαν σε σπίτια με τις συνθήκες διαβίωσης να είναι ανθρώπινες. Στηρίχθηκαν και αγκαλιάστηκαν από στελέχη και εργαζόμενους της αναπτυξιακής Ηρακλείου, αλλά και από την τοπική κοινωνία. Όμως το πρόγραμμα Εστία που υλοποίησε η αναπτυξιακή Ηρακλείου έληξε εκατοντάδες οικογένειες προσφύγων να έχουν ήδη αναχωρήσει από την Κρήτη με τελικό προορισμό πόλεις κυρίως της Δυτικής Ευρώπης. Πρόσφυγες οι οποίες είχαν έρθει κυρίως από την περιοχή της Συρίας, από πόλεμο, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολα πράγματα. Νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε με επιτυχία. Πέρασαν από εδώ αρκετές χιλιάδες, θα έλεγα, πρόσφυγες. Είχαμε νοικιάσει 220 σπίτια σε όλη την Κρήτη, τα οποία τους φιλοξενούσαμε. Αύριο φεύγει η τελευταία οικογένεια, μας αποχαιρετάει η τελευταία οικογένεια και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που όλα αυτά τα χρόνια, τα 6 χρόνια, δώσαμε την ψυχή μας, δώσαμε τα πάντα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν βρει το δρόμο τους, κάποιοι από αυτούς θα μείνουν εδώ, κάποιοι άλλοι έχουν μεταφερθεί στο εξωτερικό ή σε άλλες δομές της χώρας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που βοήθησαν ώστε αυτό το πρόγραμμα να επιτύχει και να βγει η Κρήτη μας ασπροπρόσωπη. Και αν χρειαστεί κάτι ανάλογο στο μέλλον, να ξέρετε, εμείς εδώ θα είμαστε και θα παλέψουμε πάλι. Στις αγωνιώδεις προσπάθειες για την υποδοχή και τη διαμονή προσφύγων στο νησί, το οποίο έδειξε το φιλόξενο του πρόσωπο, αναφέρθηκαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, των οποίων τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, καθώς έζησαν δυνατές στιγμές, οι οποίες θα τους μείνουν για πάντα χαραγμένα στην καρδιά τους. Θυμάμαι στην αρχή που είχαμε δείξει ως Κρήτη μια ξενοφοβία και ιδίως την ΠΕΔ. Αποδείξαμε λοιπόν ότι με συντονισμένες προσπάθειες όλων των φορέων μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Μπορούμε να πετύχουμε οτιδήποτε βάλουμε στο μυαλό μας και να μην εκτεθεί κανένας. Ούτε ο τουρισμός της Κρήτης εκτέθηκε. Αυτά που με είχαν εντυπωσιάσει εμένα πολύ ήταν ότι είχαμε οικογένειες δίγαμων, το οποίο είχαν δύο γυναίκες, το οποίο αντιμετωπίζαν και θέματα, δηλαδή επικοινωνίας μεταξύ τους, σύμφωνα με, με τα δικά τους ήθη και έθιμα, έπρεπε να έχουν δύο σπίτια διαφορετικά. Εμείς τους είχαμε εγκαταστήσει στα ίδια σπίτια. Αλλά είχαν όμως και προβλήματα, είχαμε και προβλήματα βίας, κακοποίηση γυναικών. Οι ιστορίες των προσφύγων από τη Συρία συγκινητικές, όπως αυτή της Εζρά με τα δύο της παιδιά και της Σαλά. Το πιο πολύ επικίνδυνο ήταν στη θάλασσα. Γιατί ήμουν μόνη μου με τα δύο παιδιά και φοβόμουν πάρα πολύ ότι αν γίνεται κάτι, ποιον θα σώσω πιο πολύ, πιο παιδί από όλους. Ο Θεός μας έστειλε τα καλύτερα παιδιά εδώ, όλοι μας αγαπάνε και δεν μας λείπει τίποτα. Απλά μας λείπει η σταθερότητα και η οικογενειακή επανένωση, τίποτα άλλο. Μας λέγαν πάντα ότι προσέξτε, κατεβάστε τα κεφάλια σας γιατί έχουν έρθει οι Τούρκοι εδώ. Μετά μας λέγαν όχι τώρα σηκωθείτε, έχουν φύγει οι Τούρκοι. Άρα ήταν και πολύ κρύο και φόβο και πείνα και δίψα. Ο τηλεοπτικός φακός είχε συναντήσει και την οικογένεια Μπάκρη που διέμενε σε διαμέρισμα στο πλαίσιο του προγράμματος Εστία. Αυτοί φύγανε, ήταν στη Συρία και είχαν 5 δωμάτια το σπίτι τους, τον γκρεμίσανε και μείνανε σε ένα. Οι δύο μεγάλες χώρες ξυπνάνε πολλές φορές τη νύχτα στους βομβαρδισμούς. Πάπα! Καλημέρα σας! Μετά από 6 χρόνια, το πρόγραμμα Εστία έληξε, ενώ από το νέο έτος θα τρέξει πρόγραμμα στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, το οποίο εγκρίθηκε από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Το να μπορούν να βρουν σπίτι, να βρουν κατοικία, το να μπορούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, να τους κατατοπίσουμε όσον αφορά για τις υπηρεσίες που υπάρχουν, πού θα απευθυνθούν, πώς θα απευθυνθούν για να λύσουν προβλήματά τους, για την απασχόληση.